γνωστή. Σήμερα το διάσημο κορίτσι στα social media. Εμπιστεύτηκα το λάθος άτομο και με ένα κλικ κατέστρεψε τη ζωή μου. Ξέρω πώς νιώθεις. Δεν μπορείς να πάρεις πίσω αυτή τη φωτογραφία. Ε? Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε πλέον σε καθημερινή βάση. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν είμαι εδώ για να σου πω αν πρέπει να στείλεις ή να μη στείλεις μια τέτοια φωτογραφία. Είμαι εδώ για να σου πω να προσέχεις ποιους εμπιστεύεσαι. Έλα τώρα. Ποιος δεν έχει στείλει μια τέτοια φωτογραφία εν έτη 2020. Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν έκανες κάποιο λάθος. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να καταστρέψουν τη ζωή σου με τη ζήλια τους είναι οι ίδιοι που ντρέπονται για τη μίζερη ζωή τους. Και συνεχώς έχουμε το κλασικό πρόβλημα μετά από κάθε χωρισμό. Εσύ προχωράς στη ζωή σου και η παλιά σου σχέση από ζήλια, δεν ξέρω κι εγώ από τι, τι κάνει, πάει και δημοσιεύει τις φωτογραφίες σου. Αυτό είναι ντροπή. Αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, είσαι αδύναμος. Πας να καταστρέψεις μια ζωή γιατί? Επειδή ήσουν ανίκανος να μείνεις μαζί της? Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς πως προχώρησε παρακάτω? Ή δεν μπορείς να χωνέψεις την καινούργια τη σχέση? Είσαι πολύ μάγκας, ρε φίλε. Να σου δώσουμε και βραβείο. Κάνω έγκληση σε όλους τους γονείς εκεί έξω. Πολλοί γονείς αντιδράνε λάθος. Μην τιμωρείτε τα παιδιά σας σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να είστε δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάνε. Τα πράγματα δεν είναι ούτε απλά ούτε για πλάκα. Πάρα μα πάρα πολλά παιδιά πέφτουν σε βαθιά κατάθλιψη. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη. Η λύση δεν είναι να τους παίρνετε τα κινητά ή κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας από νωρίς για τους κινδύνους που θα συναντήσουν στο ίντερνετ. Μην τους κλείσετε τους λογαριασμούς στα social media. Πρέπει να τους μάθετε να καταλαβαίνουν τους εαυτούς τους και τις ανάγκες τους και να τους δείξετε έναν καλύτερο τρόπο από αυτό που επέλεξαν. Και θα το πω όσο και να σας πονέσει. Δεν ξέρετε καθόλου τα παιδιά σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάνω από το 80% έχει στείλει τέτοιες φωτογραφίες και πάνω από το 50% έχει δεχτεί bullying γι' αυτό. Τα παιδιά σας δεν είναι έτοιμα να σας μιλήσουν για αυτό που έγινε. Τις περισσότερες φορές φοβούνται τις αντιδράσεις σας. Και εδώ είστε λάθος εσείς. Μην το απογοητεύσετε. Και εκεί συνειδητοποιείς ποιος πραγματικά είναι ο φίλος σου. Ξαφνικά απομακρύνονται όλοι. Πόσο αστείο, ε! Αυτές που αποκαλείς φίλες σου δεν θέλουν να σε ξέρουν καν. Ξέρω πως είναι να περπατάς στο διάδρομο του σχολείου και όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω σου. Θέλεις να σε καταπιεί η γη, το ξέρω. Ακούς από παντού, καλά να πάθεις, σου άξιζε. Από άτομα που δεν σε ξέρουν καν. Ξέρω πως είναι αυτός ο κόμπος στο μάχη. Ξέρω πως είναι να νιώθεις μόνος. Το πρόβλημα είναι αυτή, όχι εσύ. Και εδώ η ντροπή είναι όλη δική μας. Αντί να στηρίζουμε τα άτομα αυτά, τους κάνουμε bullying για αυτό που κάνανε. Είναι παράλογο. Ακόμα και οι ίδιοι σου οι φίλοι, τα κοντινά σου πρόσωπα, κρατούν αποστάσεις για να μην τους βγει το όνομα και αυτονών. Δεν υπάρχει ίχνος ανθρωπιάς, πραγματικά. Και μέσα από αυτό, ενώ ξέρεις ότι αυτός ο κόσμος είναι άδικος, υπάρχουν εκεί έξω άτομα που μας δείχνουν ότι ακόμα αξίζει να ζούμε. Πίστεψέ με, αξίζει πραγματικά. Μετά από τέτοιες καταστάσεις, όχι μόνο βγαίνουμε πιο δυνατοί, αλλά γνωρίζουμε και πραγματικούς φίλους. Πραγματικούς ανθρώπους. Και να θυμάσαι, λένε ψέματα για το ποιος είσαι. Δεν σε ξέρουν καν. Αν κάποιος σε εκβιάζει, σκέψου. Μην χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Αυτό πραγματικά θέλει αυτός. Μη φοβηθείς. Μίλα με έναν ενήλικα. Αν βλέπεις να γίνεται μπροστά σου, στον φίλο σου ή σε οποιοδήποτε άτομο, αντέδρασε. Και μείνε κοντά του. Σε χρειάζεται. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλει όλη η κοινωνία. Από την οικογένεια και το σχολείο μέχρι και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Σήμερα είναι άλλος. Αύριο είναι άλλοι. Μεθαύριο ποιος. Κι αν είσαι εσύ, όποιος κάνει bullying στο ίντερνετ και νιώθει δυνατός πάνω από άλλα άτομα, είναι αδύναμος. Το ξέρω, μικρή μου. Τα λόγια πονάνε. Αλλά μπορούν και να θεραπεύσουν. Είναι απλό. Αυτοί που δεν έχουν ζωή, να προσπαθήσουν να κάνουν δράμα με τη δικιά σου. Και ποτέ δεν λένε όλη την ιστορία. Παρά μόνο ότι τους συμφέρει. Ξέρω ότι πονάει πολύ. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ξέρω πως πάρα πολλοί από εσάς έχετε βιώσει μια παρόμοια ιστορία, αλλά δεν έχετε το κουράγιο να την πείτε σε κάποιον. Το Not Alone έχει αποκτήσει πλέον άλλη διάσταση. Στείλε μου την ιστορία σου στο Instagram και πραγματικά πίστεψέ με. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος.